Την τελική ευθεία είναι οι προετοιμασίες για την έναρξη της ευρείας επιδημιολογικής μελέτης για τον κορονοϊό στην Κρήτη. Είναι σίγουρο ότι η Κρήτη θα έχει ελάχιστα ποσοστά. Οπότε και για τον τουρισμό της και για τον ηθικό των κατοίκων και για όλα σε αυτούς τους λόγους, είναι πολύ σημαντικό να βγουν αυτά τα επιστημονικά αποτελέσματα που θα είναι και μια βάση για να χτίσουμε στο μέλλον. Όπως τόνισαν οι επιστήμονες μιλώντας στην εκπομπή Αντιθέσεις με τον Γιώργο Σαχίνη, η μελέτη θα εκταθεί σε 1060 άτομα εθελοντές στο γενικό πληθυσμό, τα οποία θα προέρχονται από διαφορετικές γεωγραφικές ενότητες. Πώς θα τους βρίσκετε αυτούς τους στοιχείους, δηλαδή θα ανοίγετε ένα τηλεφωνικό κατάλογο, καθόλου, να το πείτε στον κόσμο να το καταλάβει. Κάναμε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια να πάρουμε όχι μόνο τις άδειες εδώ από τους τοπικούς φορείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου της Κρήτης με την κυρία Τσινόρεμα. Ένα εξαιρετικό επιστημονικό όργανο που μπορεί να μας καθυστέρησε 12-15 μέρες, αλλά μας έδωσε την άδεια μετά από πολλά σχόλια. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και το Υπουργείο Εσωτερικών και τους υπεύθυνους εκεί που εξέτασαν πάρα πολύ το αίτημά μας για να έχουμε πρόσβαση στα αρχεία των πολιτών, τα οποία αρχεία θα μας τα δώσουν στην αρχή σε βάσεις χωρίς πρόσωπα, ώστε η υπόλοιπη ομάδα που αναφέρομαι και αυτή τη στιγμή το κάνει, να διαλέξει τυχαίους αριθμούς. Τελείως τυχαίως, ως προς κοινότητα, ως προς ηλικιακή ομάδα. Δηλαδή από τα δημοτολόγια θα από τα δημο... Είναι μια διευρυμένη βάση δεδομένων. Ναι, εντάξει, το λέω σχηματικά. Ακριβώς, με βάση τα δημοτολόγια, ώστε να διαλεχτούν τελείως τυχαία, χωρίς μεροληψία δηλαδή, τα πρόσωπα αυτά. Στη συνέχεια, μετά από ένα μνημόνιο που υπογράφουμε, με όλα αυτά τα δεδομένα και τις άδειες που έχουμε πάρει, θα μας δώσουν τα άτομα που εμείς έχουμε επιλέξει με επί τη βάση τυχαίων αριθμών και όχι των ονομάτων. Θα πραγματοποιηθούν τεστ, τα οποία θα είναι τεστ αντισωμάτων. Δεν θα είναι μοριακά τεστ σε αυτή τη φάση. Θα είναι τεστ στα οποία θα γίνει μοληψία, θα ληφθεί ορός και θα ανοιχνευθούν αντισώματα έναντι του κορονοϊού, τόσο οξίας φάσης όσο και παρελθούσας λίμωξης. Και η ανάλυση αυτή θα γίνει σε εργαστήριο, δεν θα είναι κάτι γρήγορο. Στόχος της έρευνας είναι να καταδειχθεί ο επιπολασμός του ιού και να καταγραφεί το επιδημιολογικό προφίλ στο νησί μας. Θα μας δώσει ένα πολύ καλό δείχτη για την εκτίμηση των συμπτωματικών ή υποκλινικών λοιμώξεων, δηλαδή άτομα τα οποία είτε δεν παρουσίασαν εμφανή συμπτώματα, είτε τόσο ήπια που δεν αξιολογήθηκαν και δεν ελέγχθηκαν στη διάρκεια την προηγούμενη διάρκεια των μέτρων που διανύσαμε. Υπάρχουν ερωτηματολόγια τα οποία θα μας δώσουν απαντήσεις ό,τι αφορά την διερεύνηση των παραγόντων κινδύνου της λίμωξης. Και θα ξέρουν αυτοί οι κριτικοί ότι, συγγνώμη, δεν το λέω με όρους συναισθήματος, θα προσφέρουν τα 5 μιλιλίτρα αίματός τους και την πληροφορία σε σταθμισμένα ερωτηματολόγια τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας σε μια σειρά μετρήσεων. Η πρόσκληση και η παράκληση είναι αν μπορέσουν πραγματικά να ανταποκριθούν και στη δεύτερη μας πρόσκληση, ίσως και την τρίτη πρόσκληση σε ημερομηνίες. Οι ίδιοι, αν οι πάμε ίδιοι, δεύτερη, τρίτη. Ίδιοι. Αυτό είναι το μυστικό. Οι ίδιοι, υπάρχει σκέψη όμως και η συζήτηση να προσθέσουμε και παιδιά.